Καλή σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Wellness Wednesday. Δημήτρη. Πολύ καλύτερα. Και άλλη μια από. Εβδομάδα, τρίτη συνεχόμενο. Το τρίτο μας επεισόδιο. Νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται, φτιάχνουμε το δικό μας. Επανέβαινε σε λίγο κιόλας στο YouTube, οπότε θα προσπαθήσω να κάνω, τα έχουμε όλα μαζεμένα, να μπορείτε να τα βρείτε. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι και καλό μεσημέρι. Φαντάζομαι είστε αναπαυτικά και απολαμβάνετε αυτό το μισαωράκι που κάθε εβδομάδα σας έχουμε προσκεφθεί και να σας δίνουμε πολύ τις προφορές μαζί με τον βοήθεια τη Δημήτρη Αθανασιάδη. Είναι κάθε εβδομάδα εδώ μαζί μας και ας λύνει πάρα πολλές απορίες, μας λύνει συμβουλές και εγώ προσωπικά κάθε εβδομάδα μαθαίνω και ένα μικρό tip. Και νομίζω ότι σήμερα κάτι μας έχει επιλάξει, Δημήτρη. Πάντα έχουμε κάτι καινούργιο και εγώ χαίρομαι πολύ που βρίσκουμε κάθε Τετάρτη εδώ πέρα μαζί σας. Μαζί με τον Θωρή να κάνουμε καινούργιες ιδέες, καινούργια tips όπως είπε κάθε εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα μας κάνετε μόνο ένα κλικ στην παρουσία για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τη σούπα, για την natural balance τη σούπα με παράγκια, την αγαπημένη μου. Έτσι, μαζί με και το αγαπημένη σου, ναι. Μαζί με τον natural balance και το βανίλια. Είπαμε τα σπαράγκια είναι εκπληκτικό προϊόν. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν είμαστε πολύ μαθημένοι στον άνθρωπο σπαράγγια, δεν τα ξέρουμε πάρα πολύ. Όσοι όμως δοκιμούν τη γόνιση με σπαράγγια, μένουν με ανοιχτό το στόμα. Να σου πω κάτι τώρα, ότι έχουμε τεράστια παραγωγή από σπαράγγια στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς τα εξαγούμε έξω. Και να τα ξαναγοράζουμε μετά από έξω. Ναι. Όντως, πραγματικά είναι εκπληκτικό και το προϊόν αυτό είναι φανταστικό. Θα τα πούμε στην πορεία. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κινήσουμε λιγάκι να μιλήσουμε στο επόμενο 27 λεπτό λοιπόν, για τα σπαράγγια. Τα Wellness Natural Balance σούπα. Λοιπόν, κατάξτε, τι πρέπει να γνωρίζουμε. Αναπτύχθηκε και αυτό από τον καθηγητή και την ομάδα του, τον καθηγητή Stings, και την ακριβώς η ίδια ομάδα με την ίδια λογική και πάνω στις ίδιες έρευνες που βασίστηκαν για το Natural Balance Shake τότε. Είναι ένα προϊόν πλοίο σε φινές, μας έχει χορτάτους και έχει υψηλή περιεκτικότητα και ποιότητα σε πρωτεΐνη. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Είναι κατέλεγε βέβαια. Άρα είναι και νηστίσιμο. Νηστίσιμο. Δηλαδή, όντως, εμένα που μου λείπουν, εγώ νηστεύω, Δημήτρη, το αγαπητό την επόμενη φορά. Σαράτη πάντα το κρατάω. Ούτε ρόφημα μπορώ να φάω, ούτε μπάρες. Είναι σούπερ. Τουλάχιστον έχω κρατήσει και τρούπα μου. Πραγματικά μοναδικό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη γευστικότητα και θα μιλήσουμε γι' αυτό στην πορεία. Και είναι προϊόν που δίνει ενέργεια. Εγώ την πρώτη φορά που δοκίμασα, μου είπα σε μια διατροφή που είχε δώσει να λέω τη γόλινη σούπα στη ζωή μου, σαν να δεινώ. Πώς είναι τρελός ο τύπος. Πραγματικά. Προειδεύει. Νομίζω ότι θα μου έρθει και ένα δεύτερο email με άλλη μια διατροφή ότι να ακολουθήσω μετά τη σούπα για να μπορέσω να φάω ή θα πέσω βρώμικα. Ένα τότε γινόταν. Όντως όμως. Ήσουν χορτάτος. Όντως με κράτησε χορτάτο. Δηλαδή δεν είχα αυτή την αίσθηση της υπογλυκαιμίας που θέλω να φάω κάτι γλυκό, κάτι λιμυρό, ξανά κάτι γλυκό, μετά ξανά δεν είναι γλυκό. Να είσαι τόσο όσο και να κλείσεις, να κάνεις ένα πολύ ωραίο ελαφρύ. Ένα ωραίο προϊόν λοιπόν. Μην ξεχνάτε ότι όλα μας τα προϊόντα, εδώ συνεχίζω να το λέω γιατί το έχετε παρατηρήσει σε μάρκετ, σε σούπερ μάρκετ, στο ίντερνετ παντού, ο κόσμος κάνει αναστροφή και πηγαίνει σε προϊόντα όσο γίνεται πιο φυσικά, να είναι φυσικά στατικά, να είναι βιολογικά, να είναι από καλές πηγές χωρίς χημίες. Ο κόσμος αυτό. Εμείς το έχουμε αυτό, να το θυμάστε στα ελληνικά μας και στα προϊόντα διατροφής που έχουμε την κράτη των West. Ανέκαθεν. Ανέκαθεν. Από ανέκαθεν είναι με φυσικά στατικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πρωτοφωνάζουμε και όχι μόνο απλά για να το πούμε και το υπενθυμίσουμε, αλλά για να ξέρει ο κόσμος ότι εμείς δεν το ξέρουμε τώρα που είναι της μόδας. Το είχαμε αυτό να έχουμε φυσικά συστατικά στα προϊόντα μας. Το πιο χαρακτηριστικό και στις με τα σπαράγγια μας, όπως όλη τη σειρά της natural balance, είναι ότι έχει πολύ χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυο. Το κύριο χαρακτηριστικό του. Θες να μας εκτιμήσεις λίγο τι είναι. Το είπαμε την πρώτη φορά, αλλά καλό θα ήταν να το ξαναπούμε σήμερα, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτές τις σούπες πέρα από τη γεύση. Λοιπόν, ο χαμηλός γλυκαιμικός δίκτυος τι σημαίνει. Ότι κατανανώντας λοιπόν τη σούπα, το ζάχαρό μας θα παραμείνει σε σταθερά επίπεδα, δεν θα ανέβει. Δηλαδή, είναι ένας δείκτης που μας δείχνει πόσο στην ουσία θα ανέβει τα επίπεδα, πόσο θα ανέβουν τα επίπεδα ζαχάρου, καταναλώνοντας μια τροφή που περιέχει τα άνθρακες μετά από 2 με 3 ώρες.
Mm-hmm. Όπως με αυτή την καβίλη στην παρουσίαση, η κόκκινη χαρακτηρίζει μια τροφή η οποία έχει υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και πλούσια υδατάνθρακες, αλλά υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Όπως βλέπουμε, ανεβαίνει απότομα και μετά κατεβαίνει απότομα. Εκείνοι που θα πάρουν την υπογλυκαιμία. Και με έτσι λίγο παραπάνω την έντονη την πίνα, τη ζαλάδα, έλξη. Λίγου. Θέλω να ναι. Ενώ λοιπόν καμπύλη, η πράσινη, εκεί θέλουμε να μας είσαι την πράσινη καμπύλη, βλέπουμε μία ελευθανάταση και μετά μία ισορροπία. Αυτό λοιπόν μας το προσφέρει η σούπα, στην ουσία μας προσφέρει μία σταθερή παροχή ενέργειας, ρώντας μας σταθερά, σε φυσιολογικά μάλλον, επέτρεψε ζαχάρου, χωρίς να πάθουμε πολύ και μία. Οπότε μπορούμε να την καταναλώσουμε, που μας καταναλώνουν, θα μας διατηρήσει χορτά τους για ό,τι είναι αυτή την ώρα, χωρίς να πάθουμε πολύ και μία και να θέλουμε κάτι υλικό μετά. Τέλεια. Ναι, σημαντικό να το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Ξέρετε, ο γλυκαιμικός δείκτης είναι το κύριο χαρακτηριστικό που κοιτάνε πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν από ζαχαρό διαβήτη. Μια πολύ μεγάλη μάστρια της εποχής μας, ζαχαρό διαβήτης, το οποίο όλο και περισσότερο και παιδιά αλλά και ενήλικες πάθουν πλέον από αυτήν την ασθένεια. Και ο καθαρό λόγος είναι καθαρά θέμα διατροφής, κακής ζωής, έλλειψη κάποιων βιταμινών, γρήγορο φαγητό. Το οποίο όταν είναι δευτεροπαθός, είναι καθαρά θέμα διατροφής. Δηλαδή και θα έλεγα και όλων των συνηθιών γενικά. Του τρόπου ζωής, αλλά με βάση σίγουρα τη διατροφή. Δηλαδή η διατροφή θα είναι το ρεύμα για να αποκτήσει κάποιος σαχαροδιαβήτης τύπου 2. Τέλεια. Και γιατί να ξαναμπάλαν σούπες, όχι μόνο για να συμβάρεις, γιατί λέμε τώρα ότι δεν θα πεινάμε, αλλά μας δίνει και ενέργεια, έτσι. Σαφώς. Πέρα από την κορυφαία επιλογή που έχουμε σήμερα του σπαράγγι, όπως είπαμε, περιέχει πάρα πολύ πρωτεΐνη μέσα, που αυτό σημαίνει θα μας βρει ενέργεια για να αντέξουμε μέσα στην ημέρα. Συγκέντρωση, όπως είπαμε, γιατί έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, άρα θα μας έχει μια σταθερή παροχή ενέργειας, γιατί όλος χρειάζεται γλυκός για να λειτουργήσει, και αν πάμε πολύ και μια δεν λειτουργεί. Άρα τώρα όλοι οι συνεργάτες μας που μας βλέπουν και είναι μεσημεράκι, η ώρα στα πάει 5-5 και κάτι, ξεκινάνε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το δίκτυό τους, με τον κόσμο, που δεν έχουν φάει κάτι ακόμα, καλό θα ήταν να φάνε μια σούπα, έτσι. Ακριβώς. Ας μην ξεκινήσετε την τηλεφωνική επικοινωνία. Για φόκους. Ναι, δηλαδή να έχετε δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να συγκεντρωμένοι. Οπότε να κάνετε το γευματάκι πιο πριν. Να έχετε ισχύει αυτό, ισχύει, γιατί πολλές φορές εγώ όταν τρώω ιδίω μεσημεριανό, όσοι στο γραφείο αποφεύγω να φάω, μετά θέλω να βρω ένα καναπέ, ένα ντιβάν, ένα κρεβάτι να ξαπλώσω, γιατί έχω αρχίσει και έχω υπομιλία. Αλλά αυτό που πες όντως, έχεις δίκιο ότι όταν επιλέγω τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, δεν ξέρω ποτέ αυτό το πράγμα. Είναι ένα ελαφρύ γεύμα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, έχει μέσα και πρωτεΐνη. Οπότε, ενέργεια. Σίγουρα δεν θα σε κάνει να θέλεις να φας κάποιο γλυκό, να θα σε αποτρέψει ας πούμε, από το να φας ζάχαρη. Ναι. Μιλώντας για το προϊόν, να θυμίσω σε όλους μας, οι περισσότεροι το γνωρίζετε βέβαια, αλλά θα ήθελα να το υπενθυμίσω ότι οι πηγές πρωτεΐνης, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης πριν λίγο, ότι πολύ είναι μέσα, έχει 7,5 γραμμάρια περίπου, είναι από σόγια, μπιζέλι και πατάτα. Και προσοχή, όταν λέμε σόγια, λέμε μη μεταλλαγμένη σόγια, πιστοποιημένη μεταλλαγμένη σόγια. Ανέχοντας όλα τα συστατικά του προϊόντος πάνω στη συσκευασία ή στο έντυπο το κλαδάκι το οποίο συνοδεύει κάθε προϊόν Gas Wellness, λέει μέσα ότι είναι μη μεταλλαγμένη σόγια η οποία χρησιμοποιούμε. Ακόμα και στο Product Guide θα το βρείτε αυτό. Και το λέω αυτό γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλές έρευνες αυτή τη στιγμή, πολλά βιντεάκια στο YouTube, έχουν κάνει το BBC, πάρα πολλοί ντοκιμαντές, τα οποία λένε για τη σόγια ότι το 98-99% των προϊόντων που έχουν σόγια έχουν μεταλλαγμένη σόγια. Ακριβώς. Εκεί μας είναι μη μεταλλαγμένη σόγια, η πρωτεΐνη που προέρχεται από τη σόγια είναι μη μεταλλαγμένη και είναι και πιστοποιημένη για αυτό που λέμε. Οπότε πολύ καλό να λέτε ότι το προϊόν μας περιέχει σόγια. Θεωρείται η σόγια η καλύτερη πηγή πρωτεΐνης, φυτική πρωτεΐνη. Για κάποιον ας πούμε, που είναι vegan, είναι, η καλύτερη, λέτε. Έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα. Και family του κρέατος. Ακριβώς το ότι είναι family του κρέατος και μάλιστα λέει ότι σε ένα email που είχαμε ενημερωτικό από την Ιγκελώσσα και την ομάδα των επιστημόνων εκεί μας λέγανε ότι χρησιμοποιούν τη σόγια, γιατί ρωτήσαμε γιατί χρησιμοποιεί τη σόγια. Τόσα προϊόντα άλλα θα μπορούσε να βάλει και να μην
μοιάζουν, ασχετά δεν το ξέρει ο κόσμος, δεν το έχουμε μην τελαλαγμένο, με μια μεταμένη σόγια για να τα αποφεύγει, γιατί φοβάται ή έχει στο μυαλό του κάτι το περισχύει. Yeah. Μας είπαν λοιπόν ότι πέρα ότι είναι μεταλλαγμένοι, το πιστοποιήσαν αυτό και χρησιμοποιούν αριθμόρες πηγές, είναι ότι η σόγια θεωρείται όσο ένα από τα καλύτερα συστατικά το οποίο προλαμβάνει οι καρδιοδιακές απαθείς και μειώνει τα κακά επίπεδα χολυστερόλης στο αίμα. Οπότε μας κάνει και πάρα πολλά καλά επιπλέον στην υγεία μας. Δεν το επέλεξαν τυχαία. Ναι, καθόλου τυχαία. Επιπούμε τι μας προσφέρει λοιπόν πιο αναλυτικά για τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει. Τη μερίδα, τα ίδια δηλαδή, μας φέρει 73 θερμίδες, 1,2 γραμμάρια πρωτεΐνης, που αυτό σημαίνει ότι είναι υπερπρωτεϊνικό γεύμα, 8,2 γραμμάρια ανθράκων, 1,1 γραμμάρια λιπαρών. Αυτό είναι το γεύμα, δηλαδή και εμένα μου κάνει εντύπωση πώς μόνο με 70 θερμίδες που περίπου ας πούμε ένα φρούτο, μπορούμε να έχουμε και κορεσμή για να πάρουμε την πρωτεΐνη μας και βιταμίνες και μέταλλα σε πολύ απλό και εύκολο γεύμα. Ναι, και με χαμηλό και μικρό δείκτη. Ναι, είναι απίθανο αυτό πώς το καταφέραμε να το φτιάξουμε. Όχι, το παράδειγμα με το μήλο, γιατί το είπαμε και στο πρώτο επεισόδιο που κάναμε το Natural Balance στη βανίλια, το ότι μπορείς να φας ένα ρόφημα, μπορείς να φας μια σούπα και ότερες θερμίδες από ό,τι έχει μήλα. Πραγματικά απίστευτο. Πάμε να δούμε τώρα επίσης ότι όλα μας, να μην το ξεχνάτε επίσης αυτό, καλό είναι να τυπώσετε κάποια πράγματα, να αναζητήσετε τις εισέλιξεις από μένα, από όλους τους συνεργάτες εδώ στην εταιρεία, τις ποιήσεις των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα της σειράς Natural Balance έχουν άδεια από το χημείο του κράτους να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το συγκεκριμένο προϊόν, η σούπα μας, έχει πιστοποίηση από το Vegan Society, το οποίο είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός vegan, το οποίο το προϊόν πιστοποιεί ότι όντως αρκά του είναι κατάλληλα και για vegan. Και για vegan, vegan, το έχουμε πει 10 φορές, αλλά τι είναι ο πρωτοφάγος. Αφουσία που δεν τρώει ζωικά προϊόντα, να το πω απλά. Και υποκατάστατα. Ο πρωτοφάγος μπορεί να φάει υποκατάστατα, είτε κρέατος, είτε γάλακτος, είτε οτιδήποτε. Υποπροϊόντα, ενώ ο vegan δεν ακουμπάει τίποτα το πρίο το οποίο προέρχεται από το ζωικό βασίλειο. Ούτε άφημο, ούτε γάλα, ούτε τυρί, ούτε κρέας, ούτε ψάρι, ούτε τίποτα από αυτά. Το προϊόν αυτό λοιπόν είναι κατάλληλο και για ανθρώπους οι οποίοι είναι vegan και μια ομάδα ανθρώπων η οποία αναπτύσσεται συνεχώς. Όσα χρόνια αναπτύσσεται όντως. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να είσαι vegan. Ενώ από την άποψη ότι είναι εύκολο να πάρεις την απόφαση, αλλά για να μπορείς να καλύψεις τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να είσαι δεκτικός και να έχεις και με ποικιλία, θεωρώ. Σε όλα υπάρχουν λύσεις. Είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη, όπου ο καθένας θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα. Δεν είναι εύκολο και από θέμα συνήθειας. Έχουμε μάθει αλλιώς. Αυτό. Οπότε θα πρέπει να είναι συνειδητή απόφαση το 100%. Άρα λοιπόν με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας έχουν παρασκευαστεί και αναπτυχθεί αυτά τα προϊόντα. Και όπως είπαμε πριν, δεν είναι μόνο για να κάνουμε δίαιτα, γιατί πολλοί κόσμοι μου στέλνουν, δέχομαι καθημερινά email και εγώ και το customer service που λένε ότι θέλω να χάσω βάρος, πώς να πάρω τη σούπα. Θέλω βάρος, πώς να φάω τις μπάρες. Θέλω να χάσω βάρος, πώς να πάρω το ρόφημα. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο κάποια ρόλια κατασκευασμένα για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να χάσουν βάρος. Κυρίως οι αυτοί θέλουν ενέργεια. Και συνήθως προσφέρουν υγεία, να μας προσφέρουν βιταμίνες, μέταλλα, έχουμε στοιχεία. Πράγματα που δεν τα παίρνουν στη διατροφή μας. Ακριβώς. Πληρώσουμε στην ουσία τα θρεπτικά συστατικά που μας λείπουν. Αυτά. Και μετά από και ένα λόγο στο πόσο το χρησιμοποιήσει ο καθένας, θα σου προσφέρει και πέρα από ενέργεια κτλ. Μπορεί να τον βοηθήσει και στην απώλεια του βάρους. Ενέργεια θα προσφέρει σε όλους. Έτσι, έτσι. Και έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς να δούμε με τα σπαράκια μας. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα βραδινό κατά κύριο λόγο, αλλά και για τρία ώρα που όλοι εσείς ετοιμάζεστε να κάνετε τηλέφωνο το απόγευμα, γιατί δεν θέλετε κάτι πολύ βαρύ να σας μισθάξει. Θέλετε να προσέξετε τη διατροφή σας. Ένα wellness dinner το οποίο θα είναι σούπα από σπαράγγια, μαζί με μια σαλάτα και κάποια ακόμα συνοδευτικά, ώστε να δώσουμε έργα. Τώρα, αιτήματα γιατί να είναι βραδινό, Δημήτρη, εγώ θα πάω να προετοιμαστώ, όπως πάντα, να φέρω τα υλικά μου και να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σούπα μας. Περιμένουμε. Λοιπόν, να επιλέξετε τη σούπα. Και γιατί μάλλον να βάλετε σαν βραδινό.
Πρώτον, αρχικά αγευστικό. Ήταν αγευστικό μπολ. Συνοδεύεται με μια σαλάτα που θα μας προσφέρει κορεσμό και μαζί και με λίγα παξιμάρια. Είναι, θεωρώ, ένα πολύ ελαφρύ γεύμα και σαν εσύ, αλλά και σε θερμίδες. Φτιάχνουμε, μπορεί να είναι ελαφρύ βραδινό, το οποίο θα το βοηθήσει σίγουρα άμα θέλετε να χάσετε βάρος. Γιατί ο σκοπός στην ουσία στην απώλεια του βάρους είναι να προσέξετε τις θερμίδες όλη τη ημέρα. Οπότε το βράδυ έχει καθοριστικό ρόλο. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να τη χρησιμοποιήσουμε και το βράδυ. Γιατί το βράδυ είναι που όλοι μετά τη δουλειά χαλαρώνουν και εκεί είναι που όταν χαλαρώνεις, που θες να φας κάτι παραπάνω, έχεις μια τάση λίγο να τσιμπολογήσεις. Οπότε δημιουργώντας ένα πολυμένο γεύμα, θεωρώ ότι είναι ιδανική λύση για να προσθέσει το βραδινό σας. Όπως είπαμε και πιο πριν, λόγω του χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην αίσθηση της πείνας, οπότε θα μας φέρει κορεσμό. Παρόλα τα πολλά που θα δείτε σήμερα, είναι ένα ελαφρύ γεύμα. Οπότε θα κάνει και έναν ελαφρύ ύπνο. Γιατί ως wellness soups και όχι κάποια άλλη soup ποτέ εμπορίου, όπως το πρώτο πράγμα που είπαμε είναι ότι περιέχουν μόνο φυσικά συστατικά, δεν περιέχουν τεσίλες και πρόσθετα, πολύ χαμηλές γλυκαιμικές δείξεις, όπως το ανέφερα πολλές φορές, πολλές θερμίδες, πλούσιες ζύμη και μοναδική γεύση. Οπότε το πιο βασικό που θα μείνω στο να επιλέξω τους wellness soups σχέση με το εμπορίο είναι ότι είναι αποκλειστικά από φυσικά συστατικά και όχι από τα χρωστιές και τα λοιπά. Καλώς τον. Έτοιμος. Ήρθα wow. Και εγώ. Έπλεα λαχανικά. Wow. Νομίζω ότι θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα, Δημήτρη. Mm. Αλλά θέλω τις συμβουλές σου. Μου τα έλεγες πριν και έχω μείνει απίστευτα έτσι. Έχω θαμποθεί από το τι μπορεί να βγάλουν τα χαράγγια συγκεκριμένα. Και καλό είναι. Κοίτα το look. Όταν λέμε μάγειρας, λέμε μάγειρας. Έτσι. Παρακολούθω. Είμαι έτοιμος. Έχω πλύνει χέρι. Έχω καπέλα, έχω βάλει τη στολή μου και είμαι πανέτοιμος να φτιάξουμε τη συνταγή μας με την σούπα. Λοιπόν, okay. Είναι σούπες και όχι άλλης αγοράς, έτσι σε άκουγα και εγώ και όντως, τώρα το τι θα χρειαστούμε για το σημερινό βραδινό. Καταρχάς μια κουταλιά της σούπας που το πήρε περίπου 18 γραμμάρια από το natural balance shake, μπράβο, 18 γραμμάρια, με τα σπάγκια. Θα έχουμε 200 μελ νερό ζεστό, όχι πάρα πολύ καυτό. Το λέω για αυτό, γιατί όχι πάρα πολύ καυτό, γιατί δεν θέλουμε να στρέψουμε τα θρεπτικά στα που ενδεχομένως που περιέχει το προϊόν. Να ανεβραστώ. Το ξαναστώ. Τα λαχανικά μας. Λαχανικά μας, που σήμερα έχουμε λίγη ντομάτα, αγγούρι, σπανάκι, ρο, καμαρούλι, πολύχρωμο. Απίθανο. Λίγο ελαιόλαδο. Σωστά. Και θα τα συνοδεύουμε στο τέλος με ένα ρημάδια. Για αυτά επίσης ξεχωριστά στο τέλος. Ακριβώς. Επίσης έχει να μας πεις κάτι πολύ 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 σημαντικό. Ναι. Μου έκανε εντύπωση αυτό εκεί δεξιά, Δημήτρη. Το πώς συνολικά θα πάρουμε. Θα φάσω αυτά και θα πάρουμε περίπου 380 θερμίδες. Οπότε αναλογικά για να δούμε που παίρνει αυτή με μπορεί να πούμε 1000 θερμίδες. Θερμίδες. Δεν το πρώτο άκουσα. Έτσι θα πω. Θα φάω τόσο, πολύ, τόσο λίγο και θα πάρω εντάξει ενέργεια, αλλά θα πάρω 300 θερμίδες. Δεν είναι πολλές. Όχι. Μπορεί να ακούγονται πολλές, αλλά τέλει είναι μια χαρά για το βράδυ. Τι είναι όταν θα μιλήσει για παρασμίωση εδώ μας με κάτι άλλο, δηλαδή. Αν έχεις ένα σουβλάκι θα παίρνεις 300 συν, αναλόγως τι θα είχε μέσα. Αλήθεια. Λέω εγώ τώρα. Δηλαδή ένα με πίτα. Ένα σκέτο μικρό, χωρίς τίποτα άλλο να βάλεις. Συν και 500. 500. Πολύ εύκολα. Ένα κομμάτι πίτσα. Εκεί είναι. Άρα, αναλόγως. Μακαρόνια με σάλτσα. Το πας πιο ψηλά, θα ανέβουμε στη δηλαδή. Καλό. 300, ναι, αναλάβεις. Ωραία. Άρα οι 380 θερμίδες είναι super wow. Ναι. Τέλεια. Ωραία. Οπότε τι κάνουμε. Πείτε πρώτον ότι το προϊόν αυτό δεν το βράζουμε. Δεν ανακατεύουμε. Το προϊόν αυτό απλά βάζουμε το ζεστό νερό στο κάτω μας. Πολύ ωραία. Το ζεστό, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να το βράσουμε σε ένα κατσαρολάκι όλο μαζί. Δηλαδή απλά βάζει το νεράκι και από πάνω θα προσθέσουμε μια κουταλιά της σούπας σε περίπου 18 με 20 γραμμάρια. Να πω εγώ για τα σπαράγγια. Βέβαια, για πες. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος γενικά με τα σπαράγγια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε σκέφτηκα να σου πω μερικά πράγματα για αυτά τα περί σπαράγγια. Λοιπόν, αρχικά είναι πάρα πολύ πλούσια σε βιταμίνη K. Η βιταμίνη K ευθύνεται λοιπόν για την πήξη του αίματος. Μας προσφέρουν πάρα πολύ αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Ακόμα, λόγω του ότι έχουν διουρητική δράση, τα σπαράγγια, βοηθάνε στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Δεν είναι απίθανο. Διουρητική δράση, Άρα βοηθάνε νεφρά, βοηθάνε χολή. Ακριβώς. Βοηθάνε και άλλα πράγματα στη λειτουργία του οργανισμού. Ναι, το θεωρώ σούπερ τρόφιμο. Γι' αυτό έχω βάλει και τις τάμπες. Ναι, μα εγώ αυτό μου έκανε εντύπωση. Έστειλες, μου έστειλες κάποια πράγματα να προσθέσουμε στην παρουσίαση. Και είχε αυτό το super, super, super. Λέω Mickey Mouse. Έβλεπε το πρωί Disney και Λόντερ. Κάτι έβλεπε. Λέω και του μήνε. Τι super δηλαδή είναι, επειδή ξέρει από σπαράγγια. Από σου. Βάλετε το super. Όχι, αλλά μου εξήγησε μετά ο Δημήτρης ότι όντως κάνουν πάρα, πάρα, πάρα πολλά καλά. Περιέχει μέσα αδιάλειπτες θετικές ίνες. Συγκεκριμένα, η οποία στην ουσία βοηθάει στην κίνηση του πεπτικού σήματος. Δηλαδή, οι άλλες μέσα στο πεπτικό σύστημα, οπότε θα είναι πάρα πολύ στην κινητοποίηση. Ακόμα, έχουμε πολύ κόξι, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τις έγκυες, όπως είπαμε, να έχουν μια υγιεινή σε εγκυμοσύνη. Οι έγκυες έχουν πολύ απαραίτητες ανάγκες, πολλές ανάγκες μάλλον σε πολύ κόξι, οπότε είναι πολύ απαραίτητο. Ακόμα είναι πλούσιο γενικά σε φυτικές ίνες, αδιάλυτες και διαλυτές, όπως είπαμε, οι αδιάλυτες βοηθάνε πολύ στην τοποίηση. Ενώ οι διαλυτές στην ουσία απορροφάνε νερό και δημιουργούν μια γέφυρα και μας προσφέρουν ένα κορεσμό. Εκείνη το μας. Ακόμα είναι πλούσια σε γλουταθιόνη, η οποία έχει πεπτίδιο ίνη, το οποίο έχει αποτοξινωτική και αντικαρκινική βάση. Και δεν ήταν τελικά χαζές οι παλιές γυναίκες που βγαίνανε έξω τέτοια εποχή, γιατί την άνοιξη είναι η εποχή των σφαραγγιών. Τώρα τα μαζεύουν, ναι. Τώρα τα μαζεύουν και βγαίνανε έξω και λέγανε πάνω μαζεύουν σφαραγγιά. Μάλιστα και πριν ένα περιστατικό πάνω μου, την άλλη φορά θα σου φέρω σφαραγγιά. Μαζεύω σφαραγγιά λοιπόν. Ξέραν οι παλιοί. Ξέρουν, κάτι έτσι. Ναι. Που ήταν πιο κοντά στη φύση και μα σφαραγγιά. Τώρα βλέπει ένα μαζάκι σφαραγγιά το οποίο έρχεται από κάποια χώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι μανάκι. Μπορεί να είναι μανάκι. Μπορεί να είναι μανάκι. Σωστά. Και βλέπει ότι μπορεί να κάνει 4-5 ευρώ, ενώ η ελληνική φύση το προσφέρει δωρεάν. Δωρεάν. Όπου και να βγείτε, θα μαζέψετε τα σπαράγγια, ειδικά από μέσα Μαρτίου και μετά που αρχίζει και βγαίνει αυτό το εδώ μέσα όμως υπάρχουν κανονικά ολόκληρα κομμάτια σπαραγγιού. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, έτσι. Ναι, έχει ολόκληρα κομμάτια, όντως. Ναι. Τώρα, τι θέλουμε. Ποτέ, γιατί με ρωτάνε ότι για μία σούπα Δημήτρη, ότι θα φάω τη σούπα, τελείωσε το γεύμα μου, είμαι πλήρης και βγαίνω έξω. Όχι, και εγώ θεωρώ, δηλαδή με 70 θερμίδες δεν είναι. Είναι πολύ μικρό το γεύμα, οπότε μπορεί να ξαναπτυνήσει. Οπότε τι χρειαζόμαστε? Να το συνδέσουμε μια σαλάτα. Φανταστική σαλάτα. Πες μας για τη σαλάτα, γιατί εγώ στις σαλάτες μου βάζω πάρα πολλά πράγματα. Ωραία, μπράβο. Όταν, με περιόρισες όταν λίγο. Είναι πολύ χρώμη λοιπόν μια σαλάτα, στην ουσία χρησιμοποιείς πολλά χρώματα, τότε τα έντονα χρώματα να πούμε ότι είναι πολύ πλούσιες, έχουν πολύ αντιοξειδωτική δράση. Mm-hmm. Το ντομάτα, το καρότο. Οπότε, εδώ μπορεί να βάλω καθένα στη φαντασία του φυσικά. Σήμερα έχουμε μαρούλι πολύχρωμο, ρόκα, σπανάκι. Mm-hmm. Ανάλογα και με την εποχικότητα. Μπράβο. Τι θα βρούμε. Λοιπόν, αρχικά μας προσφέρει πολύ λίγες θερμίδες, αλλά το θέμα δεν είναι οι θερμίδες. Το θέμα είναι ότι θα τη χρησιμοποιούμε κάθε φορά στα γεύματά μας, στο μεσημεριανό και στο βραδινό. Είναι καλό να χρησιμοποιούμε σαν συμβολικό μια σαλάτα. Καθώς είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει στο να έχουμε κορεσμό. Το ίδιο να φας, για παράδειγμα, ψάρι με ρύζι, το ίδιο να φας, ας πούμε, και με ρύζι και μαζί μια σαλάτα. Σίγουρα, ο κορεσμός σου θα διαρκέσει πολύ πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Θα μείνεις χορτάτος περισσότερες ώρες, οπότε τη χρειαζόμαστε. Τη σαλάτα μας προσφέρει φυσικά και βιταμίνες, μέταλλα, έχουμε στοιχεία επιπλέον από όσα έχουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι το... Συντικά αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε. Για το πρωί της... Σαλάτα, ναι, είναι ένα εργαλείο στην ουσία και που μας δίνει και πολλές βιταμίνες, μέταχνες, στοιχεία και πλέον φυτικές ίνες που είναι πολύ ωραίες. Δημήτρη, πού θα τα μπορούμε να τρώμε? Δηλαδή, όταν ότι να φτιάξω μια μέτρια, ένα πιάτο ατομικό, με μια μεγάλη σαλάτα, το λέω γιατί χαρακτηριστικά πριν να βάλεις τη διαφάνεια, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι εμείς η σαλάτα που θα φτιάξουμε σήμερα, που είναι μια γεμάτη και ωραία σαλάτα, έχει μόνο 5 θερμίδες. Ναι.
Πιάνω αυτές τις 70 θερμίδες που είπες μόλις τώρα, θα ήθελα να πω ότι είναι τόσες πολλές, τόσο πολύ λίγες οι θερμίδες που δεν θέλω να σου ορίσω το πόσο σαλάτα να φάω. Γιατί πέρα του κάνει πάρα πολύ καλό, θα έλεγα ένα μπολ. Δηλαδή και εκείνο το μπολ το μεγάλο το φας, δεν υπάρχει μα, αν μπορείς. Είναι η ενέργεια όμως, η δυνική ενέργεια. Έχουμε μέσα βιταμίνες, μέταλλα, στοιχεία. Το σώμα, είναι, το σώμα τα έχει ανάγκη όλα αυτά. Να τρώμε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Να δούμε σαλάτα. Ναι, είπα πριν ότι μπορούμε να διαβάζουμε σε, όχι σε κάθε μας γεύμα. Εντάξει, μπορεί να σε κουράσει μετά από ένα σημείο, είστε ρεαλιστές. Αλλά καλό θα είναι σίγουρα να συνοδεύουμε το μεσημεριανό μας μαζί με το βραδινό και το βραδινό μας. Σαλάτα, υδραστά λαχανικά, υψηλά λαχανικά. Ναι, θα είναι νομίζω και συμπέψει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή και δύσκολε τροφέ βοηθάνε τα. Ακριβώς. Τα λαχανικά και οι σαλάτες να γίνει η πέψη και τον υπόλοιπο. Ναι, έχει φυτικές σύνεσεις, οπότε μας βοηθάει πολύ στο περισσαλτισμό. Θα το ολοκληρώσουμε με... Η πινελιά λοιπόν σήμερα θα είναι το παξιμάδι. Μάλιστα. Παξιμάδι. Εδώ έχουμε παξιμάδι από Αβρώμη Κρυθάρη και χαρούπι. Πες μας λίγο γι' αυτό, για αυτά τα προϊόντα, γιατί μπούληξε το χαρούπι και δεν το γνώριζα καν το παξιμάδι από χαρούπι. Ωραία. Ας πούμε πρώτα για τα κλασικά, που γενικά από όλα τα παξιμάδια που υπάρχουν στην αγορά, φαίνεται λοιπόν ότι η καλύτερη επιλογή, στις κλασικές επιλογές μιλάω, σίκαλη, βρώμη κτλ., είναι το κρυθαριού. Είναι πολύ πλούσιο στις φυτικές ίες, έχει πάρα πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος B. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχει θερμίδες. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο είναι υγιεινό δεν έχει θερμίδες, οπότε χρειάζεται να βάλουμε ένα μέτρο. Για παράδειγμα, 100 γραμμάρια από μάτια μας προσφέρουν. 300 εντάξει, είναι που μου έχει βάλει ότι θα βάλουμε δύο παξιμάδια. Ένα κάθε. Θα βάλουμε είναι γύρω στις περίπου 120. 120 θερμίδες. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βραδινό. Να το βάλω λίγο πιο μπροστά για να το βλέπεις κιόλας. Ένα πάρα πολύ ωραίο βραδινό. Με σούπα natural balance. Μέχρι και μικρό δείχτη. Πολύ λίγες θερμίδες. Συνολικά το γεύμα αυτό έχει 383 θερμίδες όπως έφερε και ο Δημήτρης πριν. Ένα προϊόν το οποίο θα κοιμηθείτε πανέκολα. Σαλατούλα και έχουμε ξεχάσει. Τι έχουμε ξεχάσει, να βάλουμε λίγο. Λέω όλα εδώ. Να πω για το χαρούπι. Α, χαρούπι, νόμιζα, Δημήτρη. Είναι χαρούπι το απίθανο. Όσοι δοκιμάσετε παξιμάδια χαρουπιού, να δοκιμάσετε. Το χαρούπι προέρχεται από την Κρήτη. Επίσης έχει πολύ σύσα, έχει απίθανη γεύση, καθώς πρόκειται το αλεύρι, το χαρουπάλευρο, είναι υποκατάφαση του γνωστού λαού. Δηλαδή, κάποιοι παίρνουν σοκολάτες, ας πούμε, χαρουπολάτα. Χαρουπολάτα. Ναι. Χαρουπολάτα. Απίθανο. Και... Λοιπόν, αν βρείτε παξιμάδια με 100 χαρουπάλευρο, τότε δεν θα περιέχουν και γλουτένη. Οπότε θέλω να το δοκιμάσετε. Και χρειάζει απίθανα με τιμάς. Λάδι προτιμά. Πόσο. Πόσο λάδι προσθέτουμε, ελαιόλαδο. Πόσο λάδι, ελαιόλαδο. Περίπου μία κουταλιά. Μία κουταλιά. Η οποία μας παρέχει περίπου 120 θερμίδες. Α, μία κουταλιά ελαιόλαδο είναι τόσο. Άρα μας παίρνει προσοχή το λάδι. Ναι, εγώ θεωρώ ότι πολύ εκεί την πατάνε. Δηλαδή, αν μαγειρώνουν πολύ παραδοσιακά. Το λέω κάνει τη ζημιά. Πολλαπλασίασε το. Πηδίες, αναλόγως. Αλάτι βάζουμε. Ναι. Λίγο αλάτι, αλλά αναλόγως, βέβαια, αν κάποιο θέμα. Καθώς η σούπα περιέχει περίπου 2,8 γραμμάρια αλατιού αναμερίδα. Αν κάποιος έχει θέμα, ας πούμε, με την πίεση ή με κάτι άλλο και έχει συγκεκριμένα όρια από τον γιατρό, θα πρέπει να το προσέξει. Τέλεια. Από τα tips που ήθελα και εγώ να πω, ότι θυμείτε ότι η natural balance, η σούπα με τα σπαράγγια, καταρχάς κάποιος μπορεί να την φάει όταν έχει συμπληρώσει και το τρίτο έτος της υγείας του, σημαίνει ότι σε πολύ μικρά παιδιά δεν είναι επιτρεπτό το να δώσουμε ένα προϊόν το οποίο έχει 7,5 γραμμάρια πρωτεΐνης, άρα κατάλληλο για 3 ετών παιδιά και πάνω. Θέλει προσοχή για όσους ανθρώπους οι οποίοι τους έχει πει ο γιατρός κομμάτι, δηλαδή ούτε κόκο, όπου το αποφεύγουμε. Σε αυτούς που τους έχει πει πολύ προσοχή, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Είναι, όπως είπε και ο Δημήτρης, 0,8 κάτω από ένα γραμμάριο για κάθε δόση της σούπας. Οπότε δεν έχει απολύτως κανένα θέμα. Το τρίτο είναι ότι που και μέσα σε τόσα που είπαμε σήμερα κάπου χάθηκε, το ανέβη ότι δεν αντικαθιστούμε κάποιο γεύμα. Έτσι. Η σούπα μας μαζί με μια σαλάτα
πιάτα και παξιμάδια ή κάποιες άλλες συνταγές που θα πούμε σε μελλοντικές εκπομπές, σε μελλοντικά σενάρια, είναι ότι να φτιάξουμε στην ουσία ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Ένα γεύμα. Αυτό είναι γεύμα. Αυτό μπορεί είναι ένα γεύμα που αντικαθιστά ένα γεύμα. Η σούπα από μόνη της δεν υποκατάσταται του γεύματος. Μην χρησιμοποιείτε μόνο τη σούπα για να αντικαθιστεί σε κάποιο γεύμα. Δεν είναι υποκατάστατο. Χρειαζόμαστε και άλλα αντικά στον οργανισμό μας για να μπορέσουμε να πορευτούμε στην ημέρα και σε όλες τις δραστηριότητες μας. Ναι. Αυτά είναι τα τρία tips που θέλαμε να πούμε έτσι ώστε να μην ξεχάσουμε. Και φυσικά, κλείνοντας και πριν να συνεχίσουμε να πάτε να κάνετε τα τηλέφωνά σας τώρα. Γιατί η ώρα πλησιάζει 5 ή να προετοιμάσετε το γεύμα σας. Το ραντεβού είναι άλλη εβδομάδα, Τετάρτη, στις 4 πάλι εδώ. Ναι. Ένα ακόμα προϊόν να το πιάσουμε και να δούμε το τελευταίο έτσι, για το μήνα Μάρτη και να δούμε τι αμυστικά θα μας πει και ο Δημήτρης. Λίγο κάτι να το θυμάστε και το έμαθα σήμερα φτιάχνοντας την υπηρεσία, είναι ότι λέει το πρωί να τρώσει σαν βασιλιάς, το μεσαίς σαν άρχοντας και το βράδυ σαν ζητιάνος. Ένα μεγάλο κακό συνήθεια και επίσης το μάστιγα της εποχής μας είναι ότι όλη μέρα δουλεύουμε, δεν προγραμματίζουμε το χρόνο μας, δεν τρώμε, δεν τρέχουμε σωστά, με αποτέλεσμα να γυρνάμε το βράδυ, να χαλαρώνουμε, να τρώμε μεγάλες ποσότητες φαγητού με υψηλούς γλυκαιμικούς δείκτες, πάρα πολύ αλάτι, πάρα πολύ ελαιόλαδο, τηγανικά, με κορεσμένα λιπαρά φουλ, με αποτέλεσμα να δημιουργεί παχυσαρκία, κακή υγεία. Αρκεί καρδιαγγειακά προβλήματα και 1002. Οπότε προσπαθήσει να φάτε σαν ζητιάνος, βέβαια με το γεύμα μας σας δείξαμε σήμερα τον Δημήτρη, δεν θα το λέγα ότι είναι γεύμα καρδιαγγειακού, αλλά είναι ένα πλούσιο γεύμα, απλά δεν είναι ίσως το συνηθισμένο. Και τα σάκια είναι σούπερ πραγματικά. Θα σχολεί, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.